αυτός ο λαός είναι περίεργος. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θέλει να αντιδράσει επάνω σε αυτά τα γεγονότα που ζούμε. Και αυτή η ομάδα λοιπόν των ανθρώπων δεν κάνει μια λίστα και να πει και να την αναφέρει και στον κόσμο και να πει εγώ παιδιά θέλω να κάνω μια ομάδα αντίστασης. Λέμε τώρα αντίσταση στα μέτρα τώρα, αυτό είναι πολύ, πολύ επιπόλαιο δηλαδή. Εγώ φώναξα λοιπόν αυτόν τους πνευματικούς ανθρώπους και δεν ήρθε κανένας. Είναι περίεργο το ότι δεν φωνάζουν κανέναν. Είμαστε εν διαλύσει, δηλαδή ο καθένας έχει τη δική του ομάδα, το δικό του στόχο. Γι' αυτό, χαριτολογώντας θα το πω έτσι, γιατί δεν μπορώ να το πω, ασχέτως να το πιστεύω εγώ σοβαρά, θα πω το εξής. Όταν παίζαμε πέρσι μια επιθεώρηση, δεν ήταν επιθεώρηση ακριβώς, ήταν όλο ενάντια στην κατάσταση, αλλά σατυρικά. Και κάναμε μια ομάδα ηθοποιών, επειδή μιλάγανε για τα δάνεια, για τις τράπεζες, για την κατάσταση, για τα υπουργεία και για τους στρατιώτες, όλη αυτή την κατάσταση. Κάπου όπου σουβαρευόμαστε και μιλάγαμε στον κόσμο, τους έλεγα λοιπόν ότι σκεφτείτε ποτέ να κατεβαίνανε στις πόλεις, όχι 50 άτομα με μια σημεούλα που βλέπουμε κάθε τόσο, να κατεβαίνανε κάτω 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Όχι με βία, με τίποτα, είμαι εναντίον της βίας. Να κατέβουν και να κάτσουν κάτω. Καθίστε, λέω, 3 μέρες κάτω. Να γίνει παγκόσμιο γεγονός. Να πούνε, κοιτάξτε, μέχρι που πάει το μάτι σας στα βουνά απέναντι, είναι κόσμος. Και κάθεται κάτω. Δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κερδίσει. Ο αγώνας έχει σημασία. Και αυτή τη στιγμή το μόνο απογοητευτικό είναι ότι βλέπεις 100 άτομα να φωνάζουν εδώ στην πλατεία εκεί, στην άλλη πλατεία άλλα 30, με μια σημεούλα. Μας κλείσατε το εργοστάσιο. Ξέρω τον πόνο του καθενός. Δεν είναι αποτέλεσμα όμως αυτό. Το αποτέλεσμα είναι μια μαζική. Και αυτό λοιπόν που είπα, δεν είναι ούτε ενάντια στις κυβερνήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που τραβάνε τα μαλλιά τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ούτε ενάντια σε κόμματα, ούτε ενάντια σε απόψεις, ούτε αρχή. Λέω, είναι απλά μια απλή ανθρώπινη διαμαρτυρία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να μπορέσει η τέχνη να κάνει επανάσταση, αλλά θα πρέπει να ξέρετε τον ορισμό τον οποίο υπάρχει και υπήρχε. Και δεν ξέρω και αν είναι δικός μου ή αν κάποια άλλο. Θα το αναφέρω όμως, όποιον και να. Το θέατρο και η τέχνη δεν δημιουργεί επαναστάσεις. Δημιουργεί επαναστάτες. Δεν θα δεις ένα έργο και μετά θα βγει όλο το κοινό εκείνο έξω. Συμφωνώ απόλυτα. Και θα πάρει τα πολυβόλα να ρίξει. Συμφωνώ. Έτσι. Μέσα του όμως ο καθένας αλλάζει. Μπορεί να τον κάνει να αλλάξει. Μπορεί να τον κάνει επαναστάτη. Μπορεί να τον κάνει σκεπτόμενο άτομο. Εμείς λοιπόν, αυτή είναι ο δικός μας ο πόλεμος, αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Να διαμορφώσουμε έναν κόσμο έτσι που να σκεφτεί.